Ήταν μέχρι το μεσημέρι τουλάχιστον ο Κυριάκος Κούσιος, ο νομικός, ο οποίος είχε διατελέσει και τη Δήμαρχο του Βόλου και μέλος μάλιστα του προξενικού σώματος. Τις τελευταίες ώρες, Κυριακή, ως επικρατέστερο όνομα για τη διαδοχή του Ιωνά Νικολάου, ο νομικός Γιώργος Σαβίδης, ο οποίος κατάγεται μένα από την Αμόχωστο, μένει όμως και εργάζεται στην Λεμεσό, διατηρεί φυσικά εκεί δικηγορικό γραφείο, δεν έχει κανένα παρελθόν στην πολιτική, ο κύριος Σαβίδης. Θα πρέπει να πούμε ότι το προεδρικό εξακολουθεί να κρατάει ως επτασφράγιστο μυστικό το όνομα. Μάλιστα, οι πληροφορίες που έχουμε συλλέξει και από τις Βρυξέλλες είναι ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, με το που θα επιστρέψει πίσω στην Κύπρο αύριο ή την Πέμπτη, θα ανακοινώσει το όνομα. Άλλωστε, την Πέμπτη ο Ιωνάς Νικολάου θα κάνει παρουσίαση ουσιαστικά των όσων έχει πετύχει στο Υπουργείο του και την Παρασκευή το πρωί αναμένεται να γίνει στο Προεδρικό Μέγαρο η τελετή διαβεβαίωσης. Και όλα αυτά σε ένα σκηνικό που δημιουργείται ουσιαστικά και ευρύτερη ανασχηματισμό, αλλά όχι πλέον. Τώρα πάμε προς το τέλος του έτους ή καλύτερα πάμε όταν η κυρία Στέλλα Κυριακίδου, που είναι το κυρίαρχο πρόσωπο, το κυρίαρχο όνομα, θα γίνει επίτροπος στη θέση ουσιαστικά του κυρίου Στυλιανίδη, στη νέα κομισιόν για τη νέα πενταετία, και όλα αυτά θα φέρουν φυσικά και τις απαραίτητες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Τότε θα υπάρξει και η αποκόρυψη. Άρα κλείνει και το ζήτημα του ενδεχόμενου ανασχηματισμού, φαίνεται μικρού, μεγάλου. Πάντως το ρεπορτάζ λέει ότι ο πρόεδρος από Σεπτέμβρη και μετά θα κάνει την κίνησή του και βέβαια θέλει να έχει όλα τα χαρτιά στα χέρια του προκειμένου να ανακατέψει την τράπουλα. Ευχαριστώ πολύ, Σωτήρη Παπαδόπουλε. Τώρα πάμε κατευθείαν εκτός συνόρων.